και τους σύγκελ, δεν έχουμε δει νεκρούς και οικονόμου. Ναι, λέω, λέω. Έχουμε αθώες ψυχές οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Θα για την ποιότητα της δημοκρατίας μας και της αντιπαράθεσης. Εγώ νομίζω και για τους χάρηκαν και εσείς να έχετε την ίδια αγωνία να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Θα ήταν πολύ καλύτερο να έχετε καθαρίσει τώρα στη Θράκη. Να υπάρξει αλλαγή πολιτικής ώστε να μην επαναληφθεί αυτό. Γιατί ούτε απαντάμε για το τι έγινε. Ούτε υπάρχει αλλαγή πολιτικής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα οδηγηθούμε σε νέα σταγωδία. Αυτό που καταδεικνύεται είναι το πόσο αδίστακτος εθνικά ανεύθυνος και επικίνδυνος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης του Παραπαγή. Γιατί δεν διστάζει. Αυτός είναι εκλεγή, δεν έχει διστάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν διστάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λίγες μέρες μετά τις εκλογές να δίνει ένα έγγραφο της ΕΕΠ στο οποίο ο κύριος Κατρατζή περιγράφεται ως στρατευμένος στα σχέδια της Άγκυρας. Η φωτογραφία αυτή προκαλεί θέμα. Ο κύριος Ζιμπέκ δεν έχει εκλεγεί. Αυτή η φωτογραφία εκεί λέει για μουσουλμανική μειονότητα. Η εφημερίδα για τουρκική μειονότητα. Ο κύριος Κατρατζής μιλάει για Τούρκους της Δυτικής Θράκης, ενώ τα γνωρίζω όλα αυτά. Στοχοποιεί τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τους υποψήφιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στέλνει για την κυρία Μπακογιάννη να εκβιάζει και να στοχοποιεί μουσουλμάνους.